Καλησπέρα σας. Μεγάλων διαστάσεων, όπως φαίνεται ατύχημα, σημειώθηκε χθες τη νύχτα σε σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, στα βόρεια του Κιέβου. Από σήμερα το πρωί, ραδιενεργό νέφος εντοπίστηκε στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στη Δανία, όταν οι μετρητές ραδιενέργειας αυτών των χωρών ανέφεραν ο ένας μετά τον άλλον ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας που κατέγραφαν κυμαίνονταν σε ποσοστά από 6 μέχρι και 10 φορές υψηλότερα από το κανονικό. Σιγά σιγά οι αρμόδιοι των σκανδιναβικών χωρών διαπίστωναν ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή ραδιενέργειας στους δικούς τους πυρηνικούς σταθμούς και έτσι άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι θα έπρεπε να έχει συμβεί στη Σοβιετική Ένωση. Τελικά το Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε αργά το απόγευμα ότι στη μικρή πόλη Τσερνομπίλ κοντά στο Κίεβο είχε πράγματι συμβεί ένα ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό και είχε υποστεί ζημιά σε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας. Το ΤΑΣ πρόσθεται ότι του προβλήματος είχε επιληφθεί το Σοβιετικό Υπουργικό Συμβούλιο και έκανε μνήμα ατόμων που είχαν τραυματιστεί και τα οποία νοσηλεύονταν χωρίς όμως να δίνει άλλες πληροφορίες. Όπως έγινε γνωστό, μια ευνίδια και σημαντική αύξηση της ραδιενέργειας είχε εντοπιστεί χθες τη νύχτα στη Φινλανδία. Σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, το ραδιενεργό νέφος που έχει φτάσει στη Σουηδία δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Πάντως, οι ίδιες οι σουηδικές αρχές διαμαρτύρονται έντονα για τη στάση της Σοβιετικής Ένωσης που δεν προειδοποίησε έγκαιρα για το ατύχημα τις γειτονικές χώρες και το παραδέχτηκε μόνο μετά από πολλές ώρες. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Σουηδία μας μεταδίδει από τη Στοκχόλμη ο ανταποκριτής Γιώργος Λογοθέτης. Τις απογευματινές ώρες, η περιοχή Forsmark, όπου βρίσκεται ένας από τους ατομικούς αντιδραστήρες της Σουηδίας, αναστατώθηκε. Αιτία ήταν η καταγραφή 4 φορές μεγαλύτερης ποσότητας ραδιενέργειας από τους ειδικούς μετρητές που βρίσκονται έξω από τη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Μετά από επέμβαση των αρχών, εκατοντάδες άτομα που δούλευαν στις εγκαταστάσεις εγκατέλειψαν την περιοχή και ειδικά συνεργεία άρχισαν να εξετάζουν την ποσότητα ραδιενέργειας στους εργαζόμενους. Μεγαλύτερες ποσότητες ραδιενέργειας κατέγραψαν και άλλοι μετρητές σε άλλα διαφορετικά μέρη της Σουηδίας, καθώς και στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Στη Φιλανδία, η ποσότητα ραδιενέργειας ήταν 10 φορές πάνω από τα συνηθισμένα όρια. Τις απογευματινές ώρες έγινε γνωστό πως για την αυξημένη ραδιενέργεια δεν ευθύνονται οι σουηδικοί αντιδραστήρες, αλλά η ραδιενέργεια έφτασε στη Σκανδιναβία από τη Σοβιετική Ένωση. Πριν μια ώρα περίπου και μετά από ενέργειες του Σουηδικού Υπουργείου Εξωτερικών από τη Σοβιετική Ένωση ανακοινώθηκε επίσημα ότι σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι υπάρχουν θύματα και ότι σε όσους χρειάζονται παρέχεται η αναγκαία βοήθεια. Στη Σουηδία, η υπηρεσία έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε επιφυλακή και ειδικά συνεργεία καταγράφουν συνεχώς τις ποσότητες ραδιενέργειας. Η Υπουργός Ενέργειας, Μπιργίτα Ντάλ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι η Σουηδία θα ζητήσει, όπως τα προγράμματα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς όλων των χωρών, τεθούν υπό διεθνή έλεγχο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η πόλη Τσερνομπίλ βρίσκεται σε απόσταση 160 χιλιόμετρα στα βόρεια του Κιέβου και περίπου 1120 χιλιόμετρα από τις σκανδιναβικές ακτές. Στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός ειδικός αποκάλυψε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ διαθέτει 4 αντιδραστήρες των 1000 ΜΒ και έχει κατασκευαστεί από το 77 μέχρι το 83, σταδιακά δηλαδή. Αρχίζουν να αποδίδουν τα οικονομικά μέτρα του Οκτωβρίου, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν με άλλα για να αλλάξει η δομή της οικονομίας. Αυτό τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρης Χαλικιάς, παρουσιάζοντας το μεσημέρι την ετήσια έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στη συνέλευση των μετόχων του Ιδρύματος. Στόχος των συμπληρωματικών μέτρων που προτείνει ο κ. Χαλικιάς είναι να περιοριστούν οι κρατικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στην οικονομία. Αφορούν κυρίως την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, την αλλαγή στο σύστημα καθορισμού των αμοιβών με κατάργηση της ΑΤΑ.
Επίσης, ο κύριος Χαλικιάς πρότεινε να καταργηθούν οι έλεγχοι των τιμών, ενώ εισηγήθηκε αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να χορηγηθούν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στις τράπεζες και αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Ο κύριος Χαλικιάς πρότεινε να επεκταθεί η φορολογία σε όλους όσοι έχουν εισόδημα που ξεπερνά ένα όριο επιβίωσης με ταυτόχρονη βελτίωση της φορολογικής κλίμακας. Ειδικά για τα μέτρα του Οκτωβρίου, ο κύριος Χαλικιάς είπε ότι οι στόχοι για μείωση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων είναι εφικτοί εφόσον εφαρμοστούν με συνέπεια και δεν επικρατήσει κλίμα ανησυχίας στην αγορά. Σχετικά με την έκθεση του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης είπε ότι η έκθεση θεωρεί το σταθεροποιητικό πρόγραμμα ως σωστή πολιτική και υπογραμμίζει ότι θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση των προβλέψεων της κυβέρνησης εφόσον εφαρμοστεί με συνέπεια. Η συνεπής εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, τόνισε ο κ. Σιμίτης, ούτε χρειάζονται ούτε πρόκειται να ληφθούν πρόσθετα σταθεροποιητικά μέτρα. Η έκθεση του κ. Χαλικιά προκάλεσε και αντιδράσεις των κομμάτων. Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τονίζει μεταξύ άλλων ότι πολλές από τις πολιτικές επιλογές που προτείνει ο κ. Χαλικιάς περιέχονται στο πλαίσιο οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και επισημαίνει ότι η έκθεση αυτή κάνει επιτακτική την ανάγκη μιας συζητήσεως προημερήσιας διατάξεως στη Βουλή. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χαλικιά, όπως πέρσι έτσι και φέτος, χρησιμοποιείται σαν προάγγελος μιας πιο αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής που αν εφαρμοστεί θα παραδώσει κυριολεκτικά την εθνική μας οικονομία χωρίς κανένα φραγμό στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Από τη Δημοκρατική Ανανέωση ανακοινώθηκε ότι οι προτάσεις του κ. Χαλικιά είναι σοβαρές και υπεύθυνες και ότι οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε από οικονομικής πλευράς και να αποδεχτούμε τα αναγκαία μέτρα. Τέλος, η ΓΕΣΕ με ανακοίνωσή της τονίζει ότι αν οι προτάσεις αυτές μετασχηματιστούν σε κυβερνητική επιλογή, θα συναντήσουν την αποφασιστική αντίδραση της Συνομοσπονδίας και όλων των εργαζομένων. Απαντώντας στις ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων, ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας δήλωσε τα εξής. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι απλά σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής. Την ευθύνη της χάραξης και υλοποίησης της συνολικής οικονομικής πολιτικής έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εκφράστηκε με τα οικονομικά μέτρα που λήφθησαν τον Οκτώβριο του 1985. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών άρχισε ήδη να διαφαίνεται σύμφωνα με τις ευνοϊκές εξελίξεις των πρώτων μηνών του 1986. Κατά συνέπεια, ούτε χρειάζονται ούτε πρόκειται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στο τομέα της οικονομίας. Για το θέμα αυτό υπάρχει και σχετική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Έφτασε το απόγευμα στην Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Φρανσίσκο Φερνάντες Ορντόγιες. Ο κύριος Ορντόγιες ήρθε στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια. Οι δύο υπουργοί είχαν το απόγευμα μια πρώτη μακρά συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκε η ένταση στην περιοχή της Μεσογείου και η δυνατότητα έναρξης πολιτικού διαλόγου της κοινότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξασφάλιση ειρηνικής λύσης. Σε συνδυασμό με το θέμα αυτό συζητήθηκε ευρύτερα η ασφάλεια της Μεσογείου. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τον κύριο Ορντόγιες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και την κατάσταση στα Βαλκάνια. Αύριο θα συνεχιστούν οι ελληνοϊσπανικές συνομιλίες με την εξέταση σε βάθος των διμερών θεμάτων και τη συνεργασία των δύο χωρών στον οικονομικό, εμπορικό, μορφωτικό και τουριστικό τομέα. Στις 7.30 το απόγευμα, ο κύριος Ορντόγιες επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στο Καστρί. Ένα σύμβολο της αντίστασης του ελληνικού λαού κατά της χούντας των συνταγματαρχών, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μουστακλής, πέθανε το απόγευμα στα 60 του χρόνια. Ο Σπύρος Μουστακλής, κατά τη δεύτερη σύλληψή του από τη χούντα το 1973, υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια από την Τριανδρία Χατζηζήση Θεοφιλογιαννάκου Σπανού, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Με απόφραξη της καροτίδας, κρατήθηκε στην ΕΣΑ χωρίς ιατρική περίθαλψη και όταν μεταφέρθηκε στο 401, ήταν πια αργά για να αποκατασταθεί η υγεία του. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου για το θάνατο του Σπύρου Μουστακλή δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ήταν σύμβολο της αντίστασης του ελληνικού λαού κατά του τυραννικού καθεστώτος που επέβαλε η Χούντα στην πατρίδα μας. Ο Σπύρος Μουστακλής, τόνισε ο πρωθυπουργός, θα ζει πάντα ανάμεσά μας φωτεινό σύμβολο του αγώνα του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς χαρακτήρισε τον Σπύρο Μουστακλή ως ανυποχώρητο πολέμιο της δικτατορίας αλλά και θύμα της αγριότητάς της. Συμβολίζει, πρόσθεσε ο κ. Αλευράς, τον
ατίμητο πόθο της δημοκρατίας και τη φρίκη της ανελευθερίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη θλίψη του, χαρακτήρισε τον Σπύρο Μουστακλή γνήσιο και ηρωικό αγωνιστή κατά της δικτατορίας και μάρτυρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ο Σπύρος Μουστακλής, τονίζει το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, θα είναι πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας φωτεινό παράδειγμα αγωνιστή για μας και για τις επερχόμενες γενναίες. Με βαθιά θλίψη γεμίζει το δημοκρατικό κόσμο της χώρας ο πρόωρος θάνατος του Σπύρου Μουστακλή, που πλήρωσε ακριβά τη χουντική θηριωδία, τονίζει στην ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ο Σπύρος Μουστακλής ήταν ένας από τους αγωνιστές που συμβόλησαν την χωρίς όρια πάλι ενάντια στη Χούντα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΚΕ εσωτερικού Λεωνίδας Κύρκος. Τέλος, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Αβέροφ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι από που πέρασε ο Σπύρος Μουστακλής, είτε ελεύθερος είτε κρατούμενος, άφησε έντονα την ωραία ελληνική σφραγίδα του. Ορκίστηκαν το μεσημέρι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, ο κύριος Αγαμέμνων Κουτσόγεωργας, ο Υπουργός Εσωτερικών, και η κυρία Μαρία Κυπριωτάκη, Υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ορκομοσία παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τοποθετήθηκε εξάλλου ο κύριος Παναγιώτης Μορφοπός, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Ο κύριος Κώστα Τσίμας παρετήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και πρόκειται να τοποθετηθεί σε σημαντική κυβερνητική θέση, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Λιβύη κατηγόρησε απόψε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ότι παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκρατικές οργανώσεις εχθρικές προς τη Λιβύη και τις προοδευτικές αραβικές χώρες. Στο Κάιρο, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ, που συναντήθηκε σήμερα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ, δήλωσε ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης υποστηρίζει τη Λιβύη, ιδιαίτερα μετά την Αμερικανική Αεροπορική Επιδρομή εναντίον της Τρίπολης και της Βεγγάζης. Ο κ. Αραφάτ υπενθύμησε ότι ο ίδιος και η οργάνωσή του είχαν υποστεί ανάλογη επίθεση όταν Ισραηλινά αεροπλάνα είχαν βομβαρδίσει το αρχηγείο του στην Τίνιδα. Το απόγευμα ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες ότι το Βέλγιο απελάβνει 7 από τους 14 Λίβιους διπλωμάτες της πρεσβείας των Βρυξελών. Ανάλογη απόφαση ανακοίνωσε και το Λουξεμβούργο. Σάλλο έχει προκαλέσει ακόμη και στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου Ρέιγκαν η σημερινή του τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων Φερδινάντο Μάρκος. Σύμφωνα με τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, η τηλεφωνική συνομιλία των δύο αντρών αλλά και των συζύγων τους, Νάνση και η Μέλντα, ήταν φορτισμένη με συγκίνηση και κυριαρχήθηκε από τα παράπονα του Μάρκος για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντί του. Ο Μάρκος δεν παρέλειψε να διαβεβαιώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του νόμιμο πρόεδρο των Φιλιππίνων. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρέιγκαν θα συναντηθεί τις προσεχείς μέρες με τον Φιλιππινέζο αντιπρόεδρο Σαλβαδόρ Λαουρέλ στο Μπαλί, στα πλαίσια της Συνόδου των Ηγετών των Χωρών Μελών του ΑΣΕΑΝ. Εκρηθμή χαρακτηρίζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Αϊτή μετά την προχθεσινή επίθεση της αστυνομίας και του στρατού εναντίον της μεγάλης διαδήλωσης που γίνονταν στην πρωτεύουσα Port-au-Prince προς τιμή των θυμάτων του ανατραπέντος δικτατορικού καθεστώτος Διβάλιε. Από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών και των στρατιωτών σκοτώθηκαν 6 διαδηλωτές και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 21. Χθες και σήμερα όλα τα κόμματα της Αϊτή συζητούσαν την άμεση παραίτηση της τριμελούς χούντας που διαδέχθηκε την δικτατορία. Εξάλλου, μεγάλες φοιτητικές διαδηλώσεις έγιναν σήμερα στη Νότια Κορέα, τόσο στην πρωτεύουσα Σεούλ, όσο και σε πολλές άλλες πόλεις. Το νέο κύμα των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος του στρατηγού Τσούν σημειώθηκε μετά από την χτεσινή αυτοπυρπόληση δύο φοιτητών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του δικτατορικού καθεστώτος και της υποστήριξης που του παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθόρισε σήμερα στο Λουξεμβούργο τις Γενικές Αρχές της Δημοσιονομικής Πολιτικής της Κοινότητας για το 1987 και ειδικότερα το ανώτατο ύψος στο οποίο μπορούν να φτάσουν οι δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού τον επόμενο χρόνο. Συνήλθε σε τέταρτη συνεδρίαση η Διακομματική Επιτροπή για τη Ραδιοτηλεόραση. Αντικείμενο της απόψινής συνεδρίασης ήταν η πρόταση για τη δημιουργία στα πλαίσια του ενιαίου φορέα ανώνυμης εταιρείας παραγωγής και εμπορίας τηλεοπτικών προγράμματων. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί και παρέστη εκπρόσωπος της ΠΟΘΑ, ο κ. Δανάλης. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την 5η 8 Μαΐου στις 7 και θα ασχοληθεί με τα όργανα διοίκησης και κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου της ραδιοτηλεόρασης. Έχει κληθεί να παραστεί και εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΕΡΤ. Υπογράφηκε το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Υφυπουργό Γιάννη Καψή και τον Αμερικανό πρεσβευτή κ. Κίλι,
η νέα προσωρινή ελληνοαμερικανική αεροπορική συμφωνία που θα ισχύσει για ένα χρόνο. Νέο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας επέλεξε σήμερα το Κησέα, τον αντιστράτηγο Ιωάννη Σταύρακα. Το Κησέα συνεδρία στο μεσημέρι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Το Κησέα επέλεξε επίσης νέο αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον πύραρχο Βασίλειο Αλάμαρα, τον οποίο και προήγαγε στο βαθμό του αρχιπυράρχου. Πρωτόκολλο συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των μεταφορών και της γεωργίας υπέγραψαν σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπανιντονίου και ο Σύρος Υπουργός Προγραμματισμού κ. Μπακχαζή. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για θέματα μεταφορών, καθώς και για το οδικό και σιδηροδρομικό προθμίο Βόλου Λατάκιας από Συριακής για την ανάπτυξη βιομηχανικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες με μεικτές επιχειρήσεις παραγωγής φορτηγών ψυγείων, ηλεκτρονικού υλικού, ζωοτροφών και γεωργικών μηχανημάτων. Κλειστά θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη μετά το Πάσχα. Δεν θα λειτουργήσουν τα τριμελή και μονομελή πλημελιωδικεία, καθώς και τα τριμελή και πενταμελή εφετεία. Στο διάστημα αυτό θα λειτουργήσουν μόνο το μονομελές και το τριμελές αυτόφορο. Δολοφονήθηκε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της κοινότητας Πηγαδακίων Ηρακλείου, Γιώργος Κουτσάκης, 35 χρόνων, έξω από την κοινότητα Πόμπιας. Ο Κουτσάκης δολοφονήθηκε ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Χρυσούλα, από άγνωστους που του είχαν στήσει ενέδρα. Ανακρίσεις κάνει η αστυνομία Ηρακλείου. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στον εσωτερικό δακτυλίο της Αθήνας κυκλοφορούν τα γιοταχή αυτοκίνητα, όπου ο αριθμός τους λήγει σε 6, 7, 8, 9 και 0, δηλαδή τα μεγάλα. Και λίγα λόγια για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στις βορειοδυτικές, όπως θα δούμε, περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία περιμένουμε μια μικρή πτώση στη δυτική, κυρίως Ελλάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για σήμερα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά, ο καιρός θα είναι άστατος, κατά διαστήματα ανεφελώδης, με τοπικές βροχές και πιθανόν και καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες μόνο τοπικές συννεφιές, που στα νότιο-δυτικά θα είναι περισσότερες. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν σε ένταση μέχρι και μέτρη, βορειοδυτική στα δυτικά και νότιο-ανατολική στα ανατολικά. Η θερμοκρασία που θα πέσει λίγο, όπως είπαμε, στη Δυτική Ελλάδα θα κυμανθεί εκεί στα παιδινά από 8 μέχρι 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 12 μέχρι 25. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες συννεφιές, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 βαθμούς και η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 25 βαθμών. Λίγη συννεφιά θα έχει η Θεσσαλονίκη που τις θερμές ώρες, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα, θα αυξηθεί, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 βαθμούς και εδώ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 22 βαθμών. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο στις 18:30 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.